Χαίρετε. Σάββατο σήμερα, 14 του Μάρτη και life happens, shit happens. Γι' αυτό πήρα αυτό το φλιτζάνι το οποίο μου το έστειλε Κυριακή από την Αμερική, Ταμπουρίδου. Έφτιαξα καφέ, φτιάξτε κι εσείς να πιούμε μαζί καφέ, να πούμε τα νέα μας. Τι γίνεται, τι συμβαίνει αυτές τις μέρες. Μου λείψατε χθες, το πρώτο μισό της ημέρας, μετά που σας τσίγκλισα λίγο και σας έγραψα στην κοινότητα, τι γίνεται, πού χαθήκατε, εφαριστήκατε. Και κατάλαβα χθες, Παρασκευή και 13, Παρασκευή 13 του Μάρτη του 2020, πόσο πολύ συνδεδεμένη είμαι μαζί σας, με εσάς, τους φίλους, τους αγαπητικούς εδώ στο YouTube. Λοιπόν, βλέπετε αλλαγή σκηνικού, να σας ξεναγήσω λίγο. Λόγω των αλλαγών που έχουν γίνει στο σπιτικό μας από χθες, θα γυρίζω πλέον, τις επόμενες δύο εβδομάδες τουλάχιστον, τα βίντεο εδώ στο σαλόνι. Πίσω μου, επειδή με ρωτάτε, είναι ένας πίνακας ενός Κύπριου ζωγράφου του Γαβριήλ. Είναι ένας ολόσωμος πίνακας, ο οποίος έχει το όνομα Κύπρος αυτός ο πίνακας. Η κοπέλα η οποία είναι με το πορτοκαλί φόρεμα, βυζαντινή τεχνική και φεύγουν από τα χέρια της τα Περιστέρια, είναι πως έχει απεικονίσει πάνω στον καμβά ο ζωγράφος την Κύπρο. Αυτό τον πίνακα τον έχω πάρει το 2010, τον είχα βάλει στο μάτι από το 2006 σε μια γκαλερί που σύχναζα, μάζεψα τα χρήματα και τον πήρα και τον αγαπώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είμαι εδώ στο σαλόνι και έχω μεταφέρει εδώ στο σαλόνι τα εργαλεία μου. Τώρα θα σας δείξω ένα από τα τρία. Έχω τρία ring lights. Αυτό βλέπετε είναι ένα ring light, το οποίο βάζει τη φάτσα σου από μέσα και φαίνεσαι πολύ φωτεινός. Είναι σαν το χάλο, σαν να είσαι άγιος. Λοιπόν, όπως είναι αυτό το ring light, ζήτησα από το παιδί μου την Κυριακή. Παλιότερα είχα μόνο αυτό, είχα μόνο αυτό. Και είχα και ένα ξεχωριστό stand στο οποίο καθόταν το τηλέφωνο. Ωραία φάση, Θα τραβήξω φωτογραφία, θα είναι αυτό το εξωφύλλο του βίντεο. Εδώ. Λοιπόν, είχα και μια ξεχωριστή βάση του κινητού, η οποία κουνιότανε. Επειδή ήταν μια βάση την οποία είχαμε αγοράσει πριν 2-3 χρόνια και την είχαμε αγοράσει για να βάζουμε το κινητό όταν είμαστε στον καναπέ ή όταν είμαστε ξαπλωμένοι για να βλέπουμε κάτι, και το οποίο δεν ήταν πάρα πολύ σταθερό, είχε ελαττήρια. Τώρα έχω, θα σας δείξω. Τώρα είπα της Κυριακής και μου έχει φτιάξει, βλέπετε, μου έχει παραγγείλει από το Amazon Prime. Είναι έτσι ένα stand που μέσα στη μέση είναι το τηλέφωνο και έχει δύο ring lights, ένα αριστερά και ένα δεξιά, για να φωτίζομαι. Για όσους με ρωτάτε πώς γίνεται ο φωτισμός και νομίζετε ότι έχω γίνει πιο όμορφη τελευταίως και πιο λαμπερή, δεν έχω γίνει πιο λαμπερή, είναι τα φώτα που έχουν έρθει με το ταχυδρομείο πριν έρθει στην Κύπρο ο κορονοϊός. Λοιπόν, έχουμε υποδεχθεί χθες το βράδυ τον ιό. Τον ιό με ύψιλο γιώτα όμικρο. Ελπίζουμε όχι τον ιό με γιώτα όμικρο. Ήρθε ο Λάζαρος, ο γιος μου, ο οποίος είναι φοιτητής στο μάστερ φέτος. Έχει μια εργασία την οποία πρέπει να την κάνει στην Κύπρο. Είναι εργασία που πρέπει να πάρει συνεντεύξεις από κόσμο κλπ. Έχει σπουδάσει Sports and Exercise Management. Sports and Exercise Science. Και τώρα νομίζω κάνει μάστερ στο Sports Management. Εάν είμαι σωστή. Γιατί μπορεί να είναι και κάποιος άλλος ο τίτλος στο μάστερ του, αλλά να μην το γνωρίζω. Νομίζω είναι sports management που κάνει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι κάνει μάστερ και ότι το αρέσουν οι σπουδές και ότι είναι καλός αυτό που κάνει. Λοιπόν, ο Λάζαρος θα ερχόταν την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά μου λέει: μαμά, καλύτερα να έρθω πιο νωρίς. Είναι υγιής, δεν έχει τίποτα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχει φανεί να έχει τίποτα.
Μου λέει προτιμώ να έρθω πιο νωρίς, γιατί εφόσον έχουν αρχίσει κρούσματα και στην Αγγλία και στην Κύπρο, ούτως ώστε να έρθω να μείνω μαζί σας στο χωριό καραντίνα 2 εβδομάδες και μετά αν θα πάω στην Πάφο που είναι οι γονείς μου, που είναι μεγαλύτερη ηλικία, υποτίθεται ότι ανήκουν σε μια πιο ευπαθή ομάδα από εμάς. Οπότε μου λέει δεν θα πάω να μείνω με τον παππού και τη γιαγιά όπως πάει συνήθως. Του αρέσει πάρα πολύ η Πάφος του Λάζαρου. Θα έρθω να μείνω μαζί σας. Έτσι κάναμε αλλαγές χθες. Το δωμάτιο στο οποίο βιντεοσκοπώ τα vlogs είναι το δωμάτιο που έχουμε για να φιλοξενούμε κάποιον. Είναι το δωμάτιο της Κυριακής. Γιατί μπορεί να δει και η Κυριακή αυτό το vlog και να πει το δωμάτιό μου! Και λες ότι είναι για να φιλοξενούμε κόσμο. Ναι, το δωμάτιο της Κυριακής, το οποίο το μετατρέψαμε και σε στούντιο ηχογράφησης μία γωνία. Και μάλιστα σε εκείνο το δωμάτιο απλώνω και τα ρούχα στις απλώστερες, έχω και τη σιδερόστρα μου, έχω και μια σαν κρεμάστρα που βάζουν τα ρούχα στα μαγαζιά που είναι με τροχούς, που εκεί βάζω τα ρούχα τα σιδερωμένα, άμα κρεμάω τα ρούχα τα σιδερωμένα προτού να πάω στα ντουλάπια. Τέλος πάντων, τώρα που ήρθε το παιδί, το οποίο παιδί είχε και εργασίες να κάνει, είχε και διάβασμα να κάνει, είπα να μεταφέρω προσωρινά το στούντιο εδώ στο σαλόνι. Αν θυμάστε, όσοι είστε τακτικοί στο κανάλι, τον Οκτώβριο που είχε έρθει η Κυριακή, αρχές Οκτωβρίου, για το συνέδριο της Ευρωπαιδοβουλής στην Κύπρο, πάλι σας είχα κάνει μερικά vlogs από εδώ στο σαλόνι, οπότε είναι γνώριμος και οικείος ο χώρος. Λοιπόν, φοράω την μπλούζα από το Mirror Mirror, μια από αυτές τις μπλούζες. Σας είχα πει ότι σήμερα, Σάββατο 14 του Μάρτη, θα σας κάναμε ένα βιντεάκι με τον Παναγιώτη, να σας κάνω πασαρέλα, τα ρούχα που μου στείλαν οι φίλες από τη Mirror Mirror από τη Θεσσαλονίκη. Η Αλέκα Ιωσήφιδου και άλλες οι φίλες που έχουν τη βιοτεχνία Mirror Mirror στη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι όμως ότι νομίζω ότι δεν είναι σωστό να το κάνω σήμερα. Και γιατί είναι άλλες οι προτεραιότητες μας και γιατί υπάρχουν πράγματα που της επικαιρότητας τα οποία έχουν έρθει να αλλάξουν τα προγράμματά μας. Θυμάστε και ξέρετε οι περισσότεροι από εσάς που έχετε κλείσει και τη θέση σας ότι θα ήμασταν στην Αθήνα και σήμερα και αύριο με την Αριστονίκη, αύριο θα ήταν το συνέδριο, έχει ακυρωθεί. Έχουν ακυρωθεί όλες οι εκδηλώσεις, έχουν ακυρωθεί όλες οι παρουσιάσεις του βιβλίου που είχαν οι δικές μου και γενικά όλες οι εκδηλώσεις και στην Κύπρο και στην Ελλάδα ή έχουν ανασταλεί, ή έχουν αναβληθεί ή έχουν ακυρωθεί. Οπότε όταν καλυτερεύσει και ο καιρός και καλυτερεύσουν και οι συνθήκες, θα σας το φτιάξω εκείνο το βιντεάκι, τα έχω πλύνει τα ρούχα, τα έχω σιδερώσει, τα έχω σε ένα σημείο εκεί πέρα έτοιμα, θα σας το κάνω. Βέβαια, αν μου πείτε ότι θέλετε αύριο για να σας διασκεδάσω που είστε σπίτι καραντίνα. Είστε σπίτι όσοι παίρνετε με σεβασμό αυτά που λέγονται, να σας το κάνω. Εντάξει, εγώ είπα να μην το κάνω για να μην μου πείτε ο κόσμος καίγεται και Θέκλα χτενίζεται. Εντάξει, αν το κάνουμε, θα το κάνουμε για πλάκα. Ενώ σίγουρα είναι πάρα πολύ ωραία ρούχα και θα τα δείξουμε, αλλά θα το κάνουμε έτσι με μια ευχάριστη διάθεση, γιατί πρέπει να βρούμε τρόπους να διασκεδάσουμε. Αυτό μας συμβαίνει. Οι Εγγλέζοι λένε, if you can't avoid it, enjoy it. Αν δεν μπορείς να το αποφύγεις, απόλαυσέ το. Και το λένε για διάφορες συνθήκες. Δηλαδή, όταν σου συμβαίνει κάτι στη ζωή σου που δεν το έχεις προγραμματίσει, που δεν το ήθελες και δεν μπορείς να το αποφύγεις, και δεν είναι καλή ιδέα να το αποφύγεις, ενώ δεν είναι καλή ιδέα να αποφύγουμε το να μείνουμε στο σπίτι, κάνουμε πράγματα για να απολαύσουμε αυτό που αναγκαστικά κάνουμε. Σας έχω φτιάξει την Πέμπτη, 12 του μηνός, επειδή πραγματικά έπρεπε να πάω σε μια υπηρεσία που είχε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα που έπρεπε να πάω. Είχα ένα ραντεβού το οποίο το είχα από πολύ καιρό και έπρεπε να πάω. Και κατέβηκα στην πόλη. Εντάξει, με το αντισηπτικό στα χέρια, με πολύ προσοχή. Όντως εκεί στις δημόσιες υπηρεσίες τηρούνταν οι κανόνες για το πόσοι άνθρωποι να είναι σε ένα χτίριο. Έπρεπε να περιμένουμε απ' έξω, να μας φωνάξουν, να μπει ένας-ένας κλπ. Και έκανα και ένα γύρο από το μόλ της Λευκωσίας, το οποίο όπως σας είπα και στο vlog που έκανα την Πέμπτη, είχε πολύ λίγο κόσμο, είχε αρκετό κόσμο στις υπεραγορές, είναι σε έλλειψη λέει τα αντιβακτηρίδια τζέλ, εμείς πήραμε Σπίριτο Σάντο, πήραμε καθαρό ενόπνευμα, σας το έλεγα καθαρό αλκοόλ σε εκείνο το vlog, επειδή ήμουν κουρασμένη, άμα είμαι κουρασμένη ξεχνάω λέξεις. Λοιπόν, ήρθε ο Λάζαρος από την Αγγλία, είχε σε ένα μπουκαλάκι αντιβακτηριακό υγρό και μου λέει «Μαμά, πήρε η Κυριακή, Κυριακή είναι η κόρη μου, πήρε η Κυριακή, αγόρασε ένα μεγάλο του 1 λίτρου αντιβακτηριακό τζέλ, το οποίο το πήρε 3 λίρες».
Και μου έδωσε και εμένα. Ο Λάζαρος είχε πάρει αυτά που είναι για να ταξιδεύει με το αεροπλάνο που σου έχει μέχρι 100 ml και μου γέμισε και εμένα αυτό εδώ που έχω για το ταξιδιωτικό μου. Και λέει μετά, τελείωσαν λέει τα αντιβακτηρίδικα τζέλ και το πουλούσαν πάνω από 100 λίρες στο Amazon ένα λίτρο αντιβακτηρίδικο τζέλ. Αυτό δηλαδή δείχνει ότι ο κόσμος έχει τρομοκρατηθεί. Και έχει τρομοκρατηθεί με έναν τρόπο πολύ περίεργο. Γιατί στην Ελλάδα άκουσα χθες τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα, εντωμεταξύ, ξαναλέω το βίντεο αυτό, το γυρίζω σήμερα, Σάββατο 14 του Μάρτη. Τις επόμενες μέρες μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Μπορεί και τα δικά, ενώ να ληφθούν νέα μέτρα ή να αλλάξουν τα προηγούμενα μέτρα. Τα μέτρα που έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση είναι αρκετά αύστηρα. Περιμέναμε χθες το διάταγμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, που θα ήταν η ώρα 8 και 4 το βράδυ, τελικά γίνει στις 9 βγήκε, και περιμέναμε πως θα έβαζε κάποιες απαγορεύσεις περισσότερες. Δεν είναι τόσο πολλές οι απαγορεύσεις, τα σχολεία θα είναι κλειστά μέχρι 10 Απριλίου, δεν κάνω λάθος, αλλά είπε ότι στη χώρα θα μπαίνουν όσοι είναι Κύπροι υπήκοοι ή όσοι έχουν λόγους εργασίας για να είναι στην Κύπρο. Βασικά ο τουρισμός μένει απ' έξω με αυτόν τον τρόπο. Εμείς περιμέναμε να πει να κλείσουν και εκκλησίες, να κλείσουν και κάποιες άλλες πιθανές εστίες μόλυνσης. Και όταν λέω για τις εκκλησίες, εννοώ ότι αυτές τις μέρες που είναι οι χαιρετισμοί, που μετά θα είναι η Μεγάλη Εβδομάδα κλπ. Παρατηρείται συνωστισμός στις εκκλησίες, έχει πάρα πολύ κόσμο, έχουν αρχίσει να αυξάνονται και οι θερμοκρασίες. Και είναι πιο πιθανό να μεταδοθεί ο ιός μεταξύ των ανθρώπων που στέκονται και αναπνέουν στο ίδιο δωμάτιο. Αυτό λέω. Εγώ περίμενα πώς θα το έκανε αυτό. Νομίζω στην Ελλάδα το έχει κάνει. Πέστε μου, δεν είμαι σίγουρη. Αυτό το βίντεο το κάνω μόνο για μας εδώ στο YouTube. Είναι δικό μας, δεν θα το μοιραστώ στα social media. Οπότε εμείς και εμείς μόνο θα το συζητήσουμε. Πέστε μου, στην Ελλάδα έχει απαγορεύσει το να γίνονται, να λειτουργούν εκκλησίες. Μου έλεγε χθες η φίλη μου η Ελένα Παπαδοπούλου από την Πρέσβη ότι περνούσε έξω από την εκκλησία και είδε ότι ο κόσμος ήταν απ' έξω με μεγάφωνα για τους χαιρετισμούς. Έχουμε αγνιά γιατί είναι όλοι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι που αγαπάμε, οι γονείς μας, οι συγγενείς μας, οι οποίοι πάνε στην εκκλησία, οι οποίοι βρίσκονται στις ευπαθείς ομάδες, για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Φυσικά, έβλεπα ένα βίντεο, θα σας το βάλω στην περιγραφή, αλλά είναι στα αγγλικά. Έβλεπα προλίγο ένα βίντεο, ένα vlog, το οποίο έφτιαξαν ένα ζευγάρι Βρετανοί, την Τετάρτη την προηγούμενη, οι οποίοι ήταν μέσα σε εκείνο το κρουαζερόπλοιο το οποίο ήταν καραντίνα και μετά κάποιοι από αυτούς είχαν διαγνωστεί με τον κορονοϊό και είναι γύρω στα 65 περίπου, μπορεί και περισσότερο, και 70 ετών, είναι ο άνδρας και η γυναίκα, αυτός ο τύπος έχει, από ό,τι είδα, έχει μεγάλο κανάλι στο YouTube, πρέπει να είναι γνωστός στην Αγγλία, εγώ προσωπικά δεν το ξέρω, πρώτη φορά τον είδα, που περιγράφουν με πολύ ηρεμία την εμπειρία τους, ότι ήταν στο κρουαζιερόπλοιο, ότι υπήρχαν κάποια κρούσματα, τους έβαλα σε καραντίνα και λέει τα συμπτώματα δεν ήταν και τόσο έντονα. Τους είχαν πάρει και στην εντατική μια-δυο μέρες, αλλά τώρα είναι καλά και θα βγουν. Το οποίο βίντεο αυτό που παρακολούθησα μου έδωσε πάρα πολύ αισιοδοξία, γιατί λέει ο κύριος μάλιστα αυτός ήταν και διαβητικός. Έχει διαβήτη. Ινσούλινο εξαρτώμενο διαβήτη μάλιστα, όχι απλό διαβήτη, που χρειάζεται να παίρνει μετφορμίνη και να προσέχει τι τρώει. Και είχαν και ευπάθεια. Και πάλι τα κατάφερα. Αυτό που νομίζω είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι και σας τα έχω πρίξει, συγγνώμη, και σας τα έχουν πρίξει κι άλλοι, είναι ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να μείνουμε στο σπίτι, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να περιορίσουμε τις κινήσεις μας σε χώρους πολυπληθείς, να βγούμε έξω στη φύση δεν νομίζω να μας κάνει κάτι κακό, μόνο καλό θα μας κάνει αν μπορούμε να βγούμε στη φύση εκεί που δεν θα έχει άλλο κόσμο. Πάμε να περπατήσουμε δηλαδή στον ποταμό, μιλάω για τον ποταμό που έχουμε εμείς εδώ κοντά μας, να πάμε να περπατήσουμε στην ακροθαλασσιά, αλλά να αποφεύγουμε να ερχόμαστε σε επαφή με νέους ανθρώπους. Εμείς εδώ έχουμε μπει από μόνοι μας σε αυτοπεριορισμό, γιατί υπάρχει η οδηγία ότι αν κάποιος έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κύπρο, πρέπει να μείνει σε καραντίνα για 14 ημέρες στο σπίτι. Και επειδή σας είπα και στο βίντεο ότι και εγώ είχα έρθει σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο μέχρι να γίνει η πρώτη διάγνωση του κρούσματος στην Κύπρο, το πρώτο κρούσμα του κορονοϊού που ήταν την προηγούμενη Δευτέρα, αποφασίσαμε ότι θα το κάνουμε αυτό, θα καθίσουμε στο σπίτι, θα περνούμε το χρόνο μας μέσα στο σπίτι ή θα πηγαίνουμε προς τα έξω να περπατήσουμε χωρίς όμως να συναντάμε άλλο κόσμο. Εάν τυχόν
έχουμε κολλήσει κάτι, να μην το μεταδώσουμε. Αυτός είναι ο λόγος για να μένουμε στο σπίτι. Δεν είμαστε άρρωστοι, δεν ξέρουμε αν έχουμε κάτι. Προς τον παρόν είμαστε μια χαρά, έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση, δεν έχουμε πυρετό, μετρούμαστε, ούτε πυρετό έχουμε ούτε τίποτα, απλώς παίρνουμε precautions, παίρνουμε προφυλάξεις. Και νομίζω αυτό είναι το πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρέπει να προφυλάξουμε αυτούς και αλλήλους από την αχρίαστη ταλαιπωρία του να έρθουμε σε επαφή με έναν ιό ο οποίος έχει πιο ψηλά ποσοστά θνησιμότητας από ότι ο ιός της γρίπης, από ό,τι φαίνεται τελικά με τα νέα στατιστικά. Φυσικά, χθες το βράδυ κάθισα και παρακολούθησα ένα ντοκιμαντέρ για την ισπανική γρίπη, που ήταν, λέει, η μεγαλύτερη πανδημία του 20ου αιώνα, η οποία συνέβη και το 1919 περίπου, και ονομάζεται Ισπανική γρίπη, γιατί τότε η Ισπανία ήταν ουδέτερη χώρα, δεν λάμβανε μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και έτσι τα μίντια, τα μέσα στην Ισπανία, δεν είχαν καμία απαγόρευση από την κυβέρνηση για να γράφουν για τους νεκρούς και τις απώλειες από τη γρίπη. Και έτσι, επειδή μόνο οι Ισπανοί έγραφαν στις εφημερίδες τους πέθαναν τόσοι χιλιάδες άνθρωποι κλπ., είχε ονομαστεί Ισπανική γρίπη, η οποία όμως στην ουσία δεν είναι Ισπανική. Σε όλο τον κόσμο υπήρχε αυτή η γρίπη και έλεγαν οι medicinal historians, οι ιατρικοί ιστορικοί, οι ιστορικοί της ιατρικής που μελετούν εκείνη την περίοδο, ότι, λέει, έφυγαν ίσως και 50 μέχρι και 100 εκατομμύρια άνθρωποι εκείνη τη χρονιά. Και μάλιστα, λέει, η Ισπανική γρίπη ήταν τόσο επικίνδυνη που μπορεί κάποιος να την κολλούσε και μέχρι και σε 12 ώρες να χάσει τη ζωή του. Και λέει ότι η Ισπανική γρίπη που έγινε πριν 100 χρόνια, η πανδημία της Ισπανικής γρίπης, έπληττε κυρίως νεαρούς ανθρώπους 20 μέχρι 40 ετών. Και λέει ο λόγος για τον οποίο ήταν τόσο επώδυνη και τόσο γρήγορη η κατάληξη ήταν γιατί το ανοσοποιητικό σύστημα των νέων ανθρώπων αντιδρούσε έντονα στον ιό της γρίπης όταν αυτός έμπαινε στους πνεύμονες και γέμιζαν, λέει, πνεύμονες με υγρά γεμάτα λευκά αιμοσφαιρία που ήταν για να καταπολεμήσουν τον ιό, τα οποία αυτά υγρά προκαλούσαν και το μοιραίο. Δεν το λέω για να μας τρομάξω, καμία σχέση. Η ιατρική έχει προχωρήσει πάρα πολύ από πριν 100 χρόνια. Αυτός ο ιός που κυκλοφορεί τώρα, ο κορονοϊός που προκαλεί την ασθένεια COVID-19, σαφώς είναι πολύ πιο λιγότερος κίνδυνος από ό,τι ήταν η Ισπανική γρίπη. Όμως μπορούμε, φερόμενοι με σοβαρότητα, να προφυλάξουμε αυτούς και αλλήλους από την μεγάλη εξάπλωση αυτού του ιού και ήδη προχθές ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε κηρύξει την κατάσταση πανδημία. Το οποίο σημαίνει ότι οφείλουμε όλοι να πάρουμε μέτρα για να προστατευτούμε. Η κόρη μου που είναι στην Αγγλία είναι πολύ θυμωμένη με τον Μπόρις Τζόνσον, τον πρωθυπουργό της Αγγλίας, καθώς και άλλα παιδιά που μου γράφουν και εδώ στο YouTube, γιατί, λέει, δεν έχει πάρει τα απαραίτητα μέτρα και ότι σε λίγο η Αγγλία θα καταλήξει Ιταλία. Λέγοντας τώρα για την Ιταλία, η οποία βρίσκεται σε καραντίνα όλη η χώρα και επίσης έχουν αυξηθεί πολύ και τα ποσοστά των θανάτων, οι αριθμοί των θανάτων, τώρα δεν τους θυμάμαι ακριβώς, να μην τους πω για να μην πω καμιά βλακεία. Έχω δει κάποια βιντεάκια που μου τα έστειλε ο Παναγιώτης από ανθρώπους που το διασκεδάζουν καραντίνα στο σπίτι. Θα τα έχετε δει αυτά τα βιντεάκια που είναι στην Νάπολη, που βγαίνουν στις βεράντες τους και τραγουδάνε όλοι μαζί, που είναι εσωτερικές αυλές. Θυμάμαι στη Θεσσαλονίκη όταν έμενα σε ένα κτίριο στη Δοϊράνη 40α, το οποίο είχε εσωτερική αυλή που έβλεπε στα μπαλκόνια άλλων σπιτιών. Λοιπόν, βρήκαν τρόπο να το διασκεδάσουν οι άνθρωποι. Έτσι κι εμείς εδώ θα βρούμε τρόπους να το διασκεδάσουμε. Ο καθένας ξέρει τι του αρέσει καλύτερα από εσάς. Δηλαδή, θα έρθω εγώ να σας πω: πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε ένα βιβλίο, άμα δεν σας αρέσουν τα βιβλία. Ή πρέπει οπωσδήποτε να δείτε μια σειρά, άμα δεν σας αρέσουν οι σειρές. Εγώ είπα τι μου αρέσει εμένα. Ή πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσετε με το βελονάκι να φτιάχνετε καλλιτεχνήματα, εάν δεν σας τραβάει αυτό το πράγμα. Μπορούμε όμως να βρούμε την ώρα, όπως έχω ακούσει πολύ σοφά να λένε διάφοροι φίλοι στο διαδίκτυο, να βρούμε την ώρα να κάνουμε τις ατέλειωτες δουλειές μας. Για παράδειγμα, εγώ σκέφτηκα τώρα ότι έχουμε 2 βαλίτσες στην αποθήκη γεμάτες με τις παιδικές φωτογραφίες των παιδιών, που είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία τώρα να τις κάνουμε σε ηλεκτρονική μορφή, να τις σκανάρουμε. Έχουμε εδώ έναν εκτυπωτή που είναι και σκάνερ, να περάσουμε όλες τις φωτογραφίες των παιδιών σε ηλεκτρονική μορφή, ούτως ώστε να τις διαφυλάξουμε. Αυτό θα μας πάρει 2-3 μέρες.
Να που βρήκα κάτι να κάνω με τον Λάζαρο. Εκτός από τα βιντεάκια φυσικά, τα vlogs, τα οποία νομίζω τώρα αυτή την περίοδο τα χρειαζόμαστε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, και εγώ να τα κάνω και εσείς να τα ακούτε, γιατί η αλήθεια να λέγεται, όταν σας μιλάω νιώθω πολύ όμορφα. Και όταν έρχομαι σε επαφή μαζί σας νιώθω πολύ όμορφα. Και όταν μου γράφετε πράγματα στα σχόλια νιώθω πολύ όμορφα και πραγματικά σας αγαπώ. Και εσάς που σας έχω αποκρύψει από τα σχόλια σας αγαπώ. Όλους σας αγαπάω. Ήταν χθες το βράδυ, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, το vlog για το πώς μπορεί κάποιος να αγαπήσει και να ξεαγαπήσει. Εγώ θεωρώ ότι η αγάπη έχει πολλές μορφές και μια από αυτές μπορεί να είναι: θέλω το καλό σου, εύχομαι το καλύτερο για σένα, αλλά δεν έχουμε επαφή. Μιλάω για αυτούς που έχω αποκρύψει στα σχόλια. Τους ελάχιστους, ξέρουν ποιοι είναι. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω. Α, τα βίντεο τα σημερινά και τα αυριανά είναι γυρισμένα από την Πέμπτη, οπότε θα είναι στο παλιό σκηνικό. Από Δευτέρας τα βίντεο θα είναι σε αυτό το σκηνικό. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, αυτό είναι. Είναι λίγο περίεργο που είναι ο μισός πίνακας και το κεφάλαιο μέσα στα ποδιά της κοπέλας, όπως και να έχει. Τουλάχιστον ταιριάζει με τα χρώματα που φοράω, το μπλουζάκι αυτό, ταιριάζει με εκείνο πίσω. Θα δούμε, μήπως βάλουμε κανένα άλλο πίνακα, τώρα δούμε. Υπάρχει μεγάλη τρομοκρατία. Μην κοιτάτε τηλεόραση, βρε παιδιά. Μην κοιτάτε τηλεόραση. Μπείτε στο YouTube και δείτε ντοκιμαντέρ, δείτε ειδικούς που μιλάνε για αυτό το θέμα, ειδικούς παγκόσμιας αναγνώρισης, όπως ειδικούς από τον οργανισμό, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κλπ. Κλπ. Ώστε να μην έχουμε, να μην πανικοβαλόμαστε άδικα. Α, και ευκαιρία τώρα, θα σας διαβάσω αυτό που πόσταρα χθες στην κοινότητα. Αυτές τις μέρες κοιτάζεται στην κοινότητα, γιατί, δεν ξέρω, ενώ πόσταρα συνέχεια στο Facebook παλιά, τώρα μου αρέσει να ποστάρω στην κοινότητα εδώ του YouTube. Έχω πάθει έρωτα μαζί σας, σοβαρά. Σοβαρά. Φυσικά πάρα πολλοί από τους φίλους που είναι στο YouTube είναι και στο Facebook, εννοείται. Λοιπόν, ένα άρθρο της Αριστονίκης, πόσταρα χθες. Πώς να μιλήσετε στα παιδιά για τον κορονοϊό. Της δόκτωρος Αριστονίκης Θεοδοσίου Τριφωνίδου. Μιχάλης Τριφωνίδης είναι ο άντρας της. Ψυχολόγου σχολικής εξελικτικής κατεύθυνσης. Τα παιδιά μας βλέπουν, μας ακούνε, μας συναισθάνονται και ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν λόγω ηλικίας μπορούν να τα διαισθανθούν. Τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά. Η Αριστονίκη μας αυτή. Τα παιδιά χρειάζονται να ενημερώνονται από εμάς με ειλικρίνεια και σαφήνεια. Είναι καλό να μην παρακολουθούν τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά δελτία ειδήσεων. Αν φοβόμαστε, ζητάμε από κάποιον άλλο, από κάποιο άλλο έμπιστο μέλος της οικογένειας μας, να ενημερώσει το παιδί μας. Αν είμαστε ψύχρεμοι, ενημερώνουμε ήδη τα παιδιά μας υπεύθυνα και σύμφωνα με την ιδιοσυγκρασία του παιδιού μας. Δεν απαντάμε σε ερωτήσεις που δεν γνωρίζουμε, ιδιαίτερα ιατρικές λεπτομέρειες που δεν κατέχουμε. Ενημερωνόμαστε από γιατρούς της εμπιστοσύνης μας και δεν υιοθετούμε πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Πολύ βασικό αυτό. Αν κάποιο μέλος της οικογένειας νοσήσει και νοσηλευθεί, διατηρούμε διαδικτυακή τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του. Ενημερώνουμε ανάλογα με την ηλικία του παιδιού μας, προσχολική ηλικία. Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά δεν μπορούν να διαχωρίσουν την πραγματικότητα από τη φαντασία. Άρα, μιλάμε απλά και κατανοητά, χωρίς λεπτομέρειες. Παραμυθάκια με κανόνες υγιεινής ίσως βοηθήσουν. Πρώτη σχολική ηλικία. Συζητήστε δηλαδή από την πρώτη μέχρι την τρίτη δημοτικού. Μέχρι και την τρίτη δημοτικού. Συζητήστε ήρεμα και ψύχρεμα, λέγοντας την αλήθεια, χωρίς περιττές λεπτομέρειες και κινδυνολογίες. Δεύτερη σχολική ηλικία, δηλαδή τετάρτη, πέμπτη, έκτη δημοτικού. Μπορείτε να μιλήσετε στα παιδιά παραθέτοντας επιστημονικές θέσεις. Μπορείτε, για παράδειγμα, να τους πείτε ότι ο ιός της γρίπης Α σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους από όσους ο κορονοϊός, ή να τους εξηγήσετε με μεγαλύτερη σαφήνεια τους τρόπους μετάδοψης και πρόληψης. Επίσης, εξηγήστε στα παιδιά ότι δεν πρέπει να πιστεύουν όλα όσα ακούν, αλλά ότι πρέπει να ελέγχουν τις πηγές από τις οποίες ενημερώνονται και για όποια απορία τους να στρέφονται σε εσάς. Άρα και εμείς ως γονείς οφείλουμε να είμαστε αντικειμενικά ενημερωμένοι. Εφηβεία. Κάνουμε ένα διάλογο με τα παιδιά, ρωτώντας τα τι γνωρίζουν για αυτό που συμβαίνει, τι άκουσαν, τι τους έκανε εντύπωση. Επεμβαίνουμε όταν αυτά που μας αναφέρουν περιέχουν ανακρίβειες. Μελετούμε μαζί τους έγκυρες επιστημονικές πηγές και φτιάχνουμε ένα οικογενειακό πλάνο πρόληψης και αντιμετώπισης βασισμένο σε αυτές. Δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε με τα παιδιά μας στο σπίτι θα βρείτε στα εξής ηλεκτρονικά
εγχειρίδια. Και βάζει Αριστονίκη τους συνδέσμους για τα δύο ηλεκτρονικά εγχειρίδια που έχει γράψει, που είναι εξαιρετικά, παίζοντας με το παιδί μέσα μας. Το 1 και το 2, τα οποία μπορείτε να τα αγοράσετε online στο ability.gr. Ακόμη, λέει Αριστονίκη, παίζουμε επί τραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, αντίστοιχα τις ηλικίες του παιδιού μας. Παίζουμε παιχνίδια της αυλής. Κάνουμε λίστα με τις αγαπημένες μας ταινίες και τις παρακολουθούμε μαζί. Κάνουμε συνθήκες υγιεινής παιχνίδι, για παράδειγμα πώς να δείξεις ότι με αγαπάς χωρίς να με αγγίξεις, χωρίς να κουμπίσεις το πρόσωπό σου και άλλα. Εμείς χθες, όταν ήρθε το παιδί από το αεροδρόμιο, του λέει να σε αγκαλιάσω, μου λέει όχι, κανόνες υγιεινής. Και αγγίξαμε, άγγιξε αυτός το μπράτσο του με τον μπράτσο. Αυτή ήταν η οικειότητά μας. Ζωγραφίζουμε τους φόβους μας και τους συζητάμε. Κάνουμε βραδιές γέλιου. Αν το παιδί μας παρουσιάσει σημάδια φοβικής αντίδρασης, συμβουλευόμαστε έναν ψυχολόγο της εμπιστοσύνης μας. Εδώ θέλω να πω ότι όλοι όσοι ταλαιπωρείστε και υποφέρετε από αχώδεις διαταραχές και διαταραχή πανικού, shit happens. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό αυτές τις μέρες να έχει έξαρση η διαταραχή σας. Πάρτε τηλέφωνο τον ψυχολόγο σας. Πάρτε τηλέφωνο τον ψυχίατρο σας. Πείτε τους καθαρά τα συμπτώματα σας και ρωτήστε τον μεν ψυχολόγο σας αν μπορείτε να κάνετε συνεδρίες μέσω τηλεφώνου ή μέσω Skype, ούτως ώστε να έχετε ψυχολογική υποστήριξη χωρίς να αγχώνεστε ότι θα έρθετε σε οποιοδήποτε κίνδυνο, και ρωτήστε τον ψυχίατρό σας αν είστε σε φαρμακευτική αγωγή με αντικαταθλιπτικά φάρμακα για τις κρίσεις πανικού, το άγχος και την κατάθλιψη, μήπως πρέπει να κάνετε κάποιες αυξομοιώσεις στη δόση σας. Όχι από μόνοι σας, πάντοτε ό,τι σας πει ο γιατρός σας. Μειώσεις δεν νομίζω, αύξηση ίσως. Δεν θα πω εγώ, δεν είναι δική μου δουλειά, είναι δουλειά του ψυχίατρου αυτή, αλλά μην αφήνετε τον εαυτό σας να είναι εκτεθειμένος σε όλες αυτές τις αρνητικές πληροφορίες, να ανεβαίνουν τα συμπτώματα του άγχους, του στρες και του πανικού και να μην κάνετε τίποτα. Εδώ οι άνθρωποι που δεν έχουν καμία προδιάθεση για άγχος και πανικό, παθαίνουν πανικό και αγχώνονται και τρομοκρατούνται. Πόσο μάλλον εσείς που είσαστε σε αυτή την κατηγορία. Εμείς που είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Είμαι και εγώ σε αυτή την κατηγορία. Είμαι και εγώ στην κατηγορία ανθρώπων που έχουμε περάσει διαταραχή πανικού, γενικευμένη αχώδη διαταραχή και κατάθλιψη. Εάν δω τον εαυτό μου να λυγίζει, εάν δω τον εαυτό μου να μην είμαι καλά, θα πάρω τον Γρηγόρη τηλέφωνο και θα του πω τι να κάνω. Γιατί όσοι ειδικά έχουμε ιστορικό και όσοι το παλεύουμε και χωρίς φάρμακα κάποιοι από εμάς, κάποιοι το παλεύουμε με φάρμακα, όσοι ξέρουμε ότι το έχουμε, έχουμε αυτή την ευαισθησία, παθαίνουμε εύκολα πανικό, παθαίνουμε εύκολα άγχος, έχουμε κατάθλιψη, παθαίνουμε εύκολα κατάθλιψη. Αν δούμε τον εαυτό μας να βαραίνει, δεν το αφήνουμε έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή προσπαθούμε να προστατευτούμε από τη μετάδοση του κορονοϊού και να προστατεύσουμε τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού από τη μετάδοση του κορονοϊού που προκαλεί την ασθένεια COVID-19, δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε όλες τις άλλες καταστάσεις έτσι απρόσεκτες και απεριποίητες. Όσοι έχουμε αχώδεις διαταραχές και διαταραχές συναισθήματος, είμαστε σε επαφή αυτές τις μέρες με τους ειδικούς ψυχικής υγείας. Και μπορούμε να έχουμε αυτή την επαφή και μέσω Skype και μέσω τηλεφώνου. Δεν και πάμε από κοντά. Λοιπόν, είπαμε. Σας διάβασα αυτό της Αριστονίκης για τα παιδιά. Σας είπα τα νέα μας που αλλάξαμε πλατό. Είμαστε εδώ. Μπείτε στα σχόλια, σχολιάστε. Να σχολιάσουμε κι εμείς από κάτω, να συνδεθούμε. Θα απολαύσουμε αυτούς και αλλήλους αυτές τις ημέρες. Όποιοι είναι μόνοι τους και νιώθουν μοναξιά, μπείτε στα σχόλια και γράψτε να μιλήσετε μεταξύ σας, να μιλήσετε μαζί μου. Ας χρησιμοποιήσουμε το κανάλι μας ως μια θετική ενέργεια, ως μια πηγή θετικής ενέργειας σε αυτή τη συνθήκη, η οποία είναι σαφώς δύσκολη. Και καταλαβαίνω ότι ο κόσμος είναι πανικοβλημένος γενικά, ότι υπάρχει μια κατήφια, ότι υπάρχει μια αρνητικότητα γενικά, όχι ειδικά στα δικά μας τα σπίτια και στις δικές μας, στα δικά μας τα μυαλά. Υπάρχει γενικά στις χώρες μας, υπάρχουν. Μπόρα είναι, πανδημία είναι και θα περάσει. Τι είχα σημειώσει χθες το βράδυ? Πανδημία και πανδοκιμασία. Ναι, είναι πανδημία και πανδοκιμασία. Θα δοκιμαστεί η υπομονή μας, θα δοκιμαστούν οι αντοχές μας, οι ψυχικές και οι πνευματικές, θα δοκιμαστούν οι διάφορες ψυχικές διαταραχές που έχουμε,
θα δοκιμαστεί το χιούμορ μας, θα δοκιμαστεί οι σχέσεις μας, ειδικά όσοι μένουμε στο ίδιο σπίτι, σαν εμείς τώρα εδώ πέρα, είμαστε εγώ με τον άνθρωπο μου, με τον γιο μου, είμαστε τρεις άνθρωποι, εμείς σχετιζόμαστε μεταξύ μας με διάφορους τρόπους και θα είμαστε μαζί 2 εβδομάδες. Αυτό και αν είναι δοκιμασία. Δοκιμασία του στυλ παιχνιδιού, ε. Ξεκινάει το Big Brother. Big Brother. Big Brother στο Sky. Που το παρουσιάζει ο φίλος μας ο Χάρης ο Βαρθακούρης, ο Χάρης ο Βαρθακούρης, καλή επιτυχία Χάρη. Big Brother και εδώ στο σπίτι που είμαστε οι τρεις τρελοί της οικογένειας μαζί. Πραγματικά, αν μπορούσα να διαλέξει κάποιος τους τρεις πιο ιδιαίτερους χαρακτήρες από όλη την ευρύτερη οικογένεια και τους βάλει σε ένα σπίτι, αυτούς θα επέλεγε, τον Παναγιώτη, τον Λάσαρο και εμένα. Χθες το βράδυ, για παράδειγμα, μέχρι να βρούμε ποια ταινία θα δούμε, ήτανε ολαλά, ολαλά. Αλλά μια χαρά είμαστε. Δεν τσακωθήκαμε, δεν ανταλλάξαμε βαριές κουβέντες, τα βρήκαμε, τα βρίσκουμε. Έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί είμαστε και τρεις πάρα πολύ δυναμικοί. Ναι, ναι, ο Παναγιώτης είναι πολύ δυναμικός, μην το βλέπετε στα βίντεο που το παίζει cool. Είμαστε και τρεις πολύ δυναμικοί, έχουμε και τρεις πολύ έντονες απόψεις και μένουμε μαζί στο ίδιο σπίτι. Yay! Λοιπόν, if you can't avoid it, enjoy it. Αν δεν μπορείς να το αποφύγεις, απολαύσέ το. Και σας είπα, χρησιμοποιήστε και την κοινότητα του YouTube και εδώ στην κοινότητα που κάνω αναρτήσεις, αλλά και κάτω από τα βίντεο, για να επικοινωνήσετε, να επικοινωνούμε μεταξύ μας, παιδιά. Να έχουμε έτσι μια επαφή. Μη μου χάνεστε, σας θέλω! Και δεν λέω, δεν εννοώ σας θέλω για τα views, γιατί τα views ούτως ή άλλως είναι πολλά και ανεβαίνουν συνεχώς τα views. Στα σχόλια σας θέλω να μαθαίνω ότι είστε καλά, να μαθαίνω τα νέα σας, να μου λέτε πώς είστε. Θέλω το καλό σας. Και είπαμε, shit happens.